Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε σήμερα η 106η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης του Σιδηροκάστρου. Αρχές του τόπου, φορείς και πολίτες έδωσαν το παρόν και τίμησαν τη σημαντική για αυτούς ημέρα. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων στο ηρώον της πόλης. Ο διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού, συνταγματάρχης κύριος Αμασιαλίδης Κωνσταντίνος. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, αστυνομικός διευθυντής κύριος Μικρός Δημήτριος. Ο διοικητής του Περιοριστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου. Μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ομού Σερών, ο υπαστυνόμος εν αποστρατεία κύριος Τρίκος Θεόδωρος. Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ανδρέου Ιωάννης, Αραμπατζίδης Ιωάννης, Αβράμης Βαβράμης, Βασδέκας Πέτρος, Βασδέκας Ιωάννης, Βαργεμέζης Ιωάννης, Γεωργίου Φευρονία, Γάλλιος Αθανάσιος, Δαλαμπύρας Κωνσταντίνος. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση στο κέντρο της πόλης του Σιδηροκάστρου. Ημέρα περισυλλογής, ημέρα ενθουσιασμού. Βλέπετε τα παιδιά μας, τα λίγα παιδιά των σχολείων, πολύ περισσότεροι στρατιωτικοί, μας έδωσαν ενθουσιασμό. Η φιλαρμονική μας, η παρουσία όλων των ανθρώπων των κατοίκων του Σιδηροκάστρου σε αυτή την πολύ σημαντική και σπουδαία ημέρα που μνημονεύουμε όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους υπερπίστεως και πατρίδος. Με πρώτον και κορυφαίο αγωνιστή και ήρωα, τον Μητροπολίτη Μελανίκου και Σιδηροκάστρου, τον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. 106 χρόνια, τα είπαν όλοι οι προλαλήσαντες. Μια παρέλαση η οποία θυμίζει τα μεγαλεία των παλιών εποχών που είχαμε, γιατί είναι και δύσκολες εποχές καλοκαιρινές. Αλλά θέλω να πω ότι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι, δεν θα ταλαιπωρήσω παραπάνω. Και ο Θεός να μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις για να ανταπεξέλθουμε τα προβλήματα που έρχονται. Ορθή και λογική σκέψη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. 106 έτη μετά την απελευθέρωση, ενθυμούμεθα σήμερα το θλιβερό αυτό συμβάν και τις θηριωδίες που κάναν εντός εισαγωγικών οι φίλοι μας οι Βούλγαροι. Πρέπει να τις ενθυμούμεθα όλοι και να υποκλινόμαστε με σεβασμό στους αμάχους και στους ενόπλους που πέσανε υπέρ πατρίδος.
διότι λαός ο οποίος ξεχνάει την ιστορία του ή την διδάσκεται διαστρεβλωμένη, κινδυνεύει με αφανισμό. Δυστυχώς το θέμα με τη Μακεδονία μας συνεχίζεται και ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να έχει αίσιο τέλος.